Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τεσσάρων δραστών της επίθεσης με εκρηκτικά σε τρία μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων μέσω σούπερ μάρκετ της Κλαβενίτης στην περιβόλα Πατρών τα ξημερώματα του Σάββατου. Από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι άνδρες της Ελλάς σε συνδυασμό με τον τρόπο δράσης των μασκοφόρων κουκουλοφόρων οπλισμένων με Καλάσνικοφ, φαίνεται να πρόκειται για χτύπημα με άρωμα τρομοκρατίας. Οι δράστες παρέμειναν στον χώρο περίπου 8 λεπτά, ενώ εκτιμάται πως δεν ήταν μόνοι τους, αλλά υπήρχε και υποστηρικτική ομάδα εκτός του καταστήματος που ενδεχομένως θα επέμβαινε στην περίπτωση που κάτι θα στράβωνε. Στις 50 με 55.000 ευρώ ανέρχεται η αξία των χαρτονομισμάτων που βρέθηκαν στο χώρο, είτε διασκορπίστηκαν είτε χρωματίστηκαν από την έκρηξη. Άγνωστο παραμένει το χρηματικό ποσό που αφαιρέθηκε από τα 3 ATM. Αξίζει να αναφέρουμε πως οι κουκουλοφόροι επέλεξαν τα ξημερώματα του Σαββάτου για να ανατινάξουν τα 3 ATM, θεωρώντας πως λόγω της ημέρας και του μεγάλου αριθμού πελατών που θα πήγαιναν στο συγκρότημα, τα ποσά με τα οποία οι τράπεζες θα είχαν εφοδιάσει τα μηχανήματα ήσαν μεγάλα. Υπενθυμίζεται πως οι δράστες που ήσαν οπλισμένοι με Καλάσνικοφ και φορούσαν κουκούλες έφτασαν στην περιοχή λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Κατευθύνθηκαν στο κτίριο του σούπερ μάρκετ. Αφού έσπασαν τις πόρτες, μπήκαν μέσα και κινήθηκαν στο σημείο που ήσαν τα ATM. Χρησιμοποίησαν ισχυρή εκρηκτική ύλη για να τα ανατινάξουν και τελικά να αφαιρέσουν το άγνωστο προς το παρόν χρηματικό ποσό. Λίγο πριν μπουν στο κατάστημα, έγιναν αντιληπτοί από οδηγό φορτηγού, ο οποίος ήταν στο πάρκινγκ του μεγάλου συγκροτήματος και εκείνος ειδοποίησε την αστυνομία. Όμως οι δράστες είχαν αποχωρήσει πιο γρήγορα, έγκαιρα από το σημείο, και έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί δεν τους βρήκαν. Οι άνδρες, μόλις άρπαξαν τα χρήματα, επιβιβάστηκαν σε όχημα χρώματος ασημί και εξαφανίστηκαν, αφήνοντας πίσω τους βομβαρδισμένο τοπίο, αφού από τις εκρήξεις σημειώθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στο σούπερ μάρκετ. Αστυνομικοί έστεισαν μπλόκα σε διάφορα σημεία της πόλης, αλλά και στην Εθνική Οδό. Μέχρι τώρα όμως, κανένα αποτέλεσμα. Τα τρία μηχανήματα ATM ανήκουν στις τράπεζες Εθνική, Αλφα και Eurobank, δεδομένου πως το σούπερ μάρκετ και διάφορα άλλα καταστήματα που στεγάζονται στην περιοχή φιλοξενούν καθημερινά σημαντικό αριθμό πελατών που τα χρησιμοποιούν. Είναι η τρίτη φορά που άγνωστοι ανατινάζουν ATM στην Πάτρα. Εκτός από τη σημερινή, που ήταν και η πιο μεγάλη, ακόμα δύο φορές έχουν ανατιναχθεί ATM στα σούπερ μάρκετ Ανδρικόπουλο στην Οβριά, ενώ και σε αυτές τις περιπτώσεις οι δράστες έφεραν μαζί τους βαρύ οπλισμό, δηλαδή όπλα Καλάσνικοφ.